Γεια σας και καλό σας απόγευμα, φίλοι μου. Θα μαγειρέψουμε και σήμερα νόστιμες συνταγούλες και εύκολες φυσικά, γιατί εμείς αυτό κάνουμε εδώ. 2 χρόνια εκπομπής και δεν σας έκανα τάρτα. Ούτε γλυκιά, ούτε αλμυρί. Ναι, σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία νόστιμη τάρτα με άρωμα Κρήτης, με σύγκλινο, κεφαλοτήρι κρητικό, γραβιέρα, πανεύκολη και με γιαούρτι και η ζύμη αφράτη και νόστιμη όπως πρέπει. Εκτός από την τάρτα, σας έχω σουβλάκια υγιεινά, πεντανόστιμα από τα κρεοπολία Μπούρμπος, τα κοτόπουλά μου, τα οποία θα τα μαρινάρω και θα τα μαρινάρω με ένα μέρος από μια ιδιαίτερη σάλτσα, ranch. Ranch λοιπόν, και θα δείτε και σε λίγο από πού προέρχεται η ranch. Προέρχεται από την Καλιφόρνια και από ένα ranch κατά την δεκαετία του 50 εκεί. Την υιοθετήσανε μέχρι που την αγόρασε και μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Αν από εσάς κάποιοι γνωρίζετε, σίγουρα θα την έχετε φάει είτε στα σουβλάκια κοτόπουλο που ταιριάζει απίστευτα, ή σε πράσινες σαλάτες, ή ακόμα και σαν dip σε πατάτες τηγανιτές βασισμένες στο ξινόγαλα ή στο ξινόγαλο, όπως το λέτε πολλοί από εσάς και πολλοί από εμάς εδώ. Και κάποιοι βάζετε και μαγιονέζα, κάποιοι βάζετε και σκόρδο σε σκόνια φετατωμένο ή και κρεμμυδάκι, μαϊντανό, πολλές παραλλαγές. Εμείς θα κάνουμε τη βασική εδώ σάλτσα ranch, που θα πάρουμε ένα μέρος από αυτή και θα μαρινάρουμε τα σουβλάκια κοτόπουλο, τα κομμάτια, για να τα βάλουμε και μετά να τα ψήσουμε, πάμε στο ψυγείο για να τα ψήσουμε. Έχω και μπριζόλες μοσχαρίσκες που άμα μου μείνει χρόνος κάτι θα τις κάνω και αυτές, και φυσικά από πού αλλού, από τα κρεοπολία Μπούρμπος, 2 τα κρεοπολία, Λεωφόρο Σούδα σαν αναπαύσεως, μπορείτε να βρείτε τη ζεστή γωνιά εκεί και να πάρετε από μεγάλα κομμάτια κρέατος, κοτόπουλα, γαρνιτούρες, ακόμα και τις παραγγελίες σας να δώσετε εκεί. Λοιπόν, τάρτα με σύγκλινο, πράσα, αλλά και κρητικά τυριά. Κοτόπουλα σουβλάκια με σάλτσα ranch και μαρινάδα. Ίσως να σας κάνω και πατάτες τηγανιστές, αν μας μείνει επίσης χρόνος. Γιατί έχω να σας κάνω και την πιο απλή εκδοχή, την πιο υγιεινή εκδοχή από ένα πορτοκαλένιο, σιμιγδαλένιο χαλβά χωρίς ίχνος λιπαρής ουσίας. Είτε με σαφράν, είτε με λίγες σταγόνες από χρώμα ζαχαροπλαστικής, όλα στην κατσαρόλα, ινδοκάριδο. Θα δείτε, το έχω δοκιμάσει, είναι απίστευτος, είναι δροσερός, είναι ανάλαφρος, και όσοι από εσάς κάνετε και δίαιτα, και όσοι κάνετε από εσάς δίαιτα, ενδείκνυται, γιατί δεν έχει ίχνος την παρής ουσία συνδοκάριδο και μπαχαρικά από που αλλού, από το Κάραβελ στη Μιλονογιάννη και μόνο από το Κάραβελ. Εκεί βρίσκονται τα καλύτερα, εκεί μπορείτε να πάρετε σπάνια μπαχαρικά, σπάνια τσάγια, διάφορα τα πάντα, ό,τι θέλετε πάτε να τα προμηθευτείτε ή πάτε να ψαχτείτε, πάτε να μιλήσετε με τον Νίκο και τη Φανή, γιατί υπάρχουν εκεί τα πάντα και μπορούν να σας βοηθήσουν. Ωραία, με τι να ξεκινήσω, με το πιο δύσκολο, το πιο μπελαλίδικο. Τι, τάρτα, υλικά. Για την τάρτα με πράσα και σύγκλινο θα χρειαστείτε: για τη ζύμη 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας παγωμένο, 30 γραμμάρια γιαούρτι, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 αυγό, 500 ml νερό. Για τη γέμιση 1 κιλό πράσα, 150 γραμμάρια σφακιανό σύγκλινο ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 3 αυγά χτυπημένα, 80 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να φτιάξουμε τι άλλο τη ζύμη μας. Όλες οι τάρτες, όσοι γνωρίζετε, η διαδικασία είναι μία και βασική. Είναι η λεγόμενη ζύμη pat brisé. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε όλα τα υλικά πλην από το νερό, το οποίο το έχω στο ψυγείο και είναι παγωμένο, σε ένα κάδο ή σε μια λεκάνη, να το ζυμώσουμε με τα χέρια μας. Δεν θα το ζυμώσουμε με τα χέρια μας, θα το τρίψουμε με τα χέρια μας μέχρι να γίνει αυτή η ζύμη ψυχουλιαστή, να τρίβεται στα δάχτυλά μας. Το βούτυρο, βασικό, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, να είναι μαλακό. Το αλεύρι, για όλες τις χρήσεις, επίσης βασικό, τι να είναι, να είναι κοσκινισμένο όπως κάνουμε πάντα. 1 αυγό, αλάτι, ζάχαρη, αλλά και λίγο γιαούρτι. Από το αυγό, αν θέλετε, βάλτε το ολόκληρο, αλλά ιδανικά μόνο τον κρόκο. Μετά θα κάνουμε και τη φάρσα, θα κάνουμε τα πράσα μας, θα τα αχνίσουμε.
Πάμε να βάλουμε μέσα στον κάδο αρχικά το κοσκινισμένο μας αλεύρι. Το βουτυράκι, μαλακό. Το αυγό μας ή τον κρόκο να βάλω. Θα βάλω τον κρόκο. Στην άλλη ζύμη που έχω, γιατί δεν μπορώ να περιμένω, έχω βάλει ολόκληρο αυγό. Θα γίνει πιο αφράτη και πιο φουσκωτή. Κρόκο λοιπόν. Μια-δυο πρέζες από αλατάκι. Ζάχαρη, βασικό επίσης συστατικό. Το γιαούρτι το στραγγιστό. Και θα το αφήσω αυτό τώρα εδώ στην πιο χαμηλή θερμοκρασία. Θερμοκρασία. Θερμοκρασία, εγώ στο φούρνο το μυαλό μου. Λοιπόν, στην πιο χαμηλή ταχύτητα, όχι θερμοκρασία, θερμοκρασία έχουν οι φούρνοι. Στην πιο χαμηλή ταχύτητα, στο ένα, για 30 με 40 δευτερόλεπτα. Εγώ θα πάω λίγο στο ψυγείο για να φέρω το παγωμένο μου νερό. Επίσης σημαντικό. Και μόλις η ζύμη, που δεν θα είναι, δεν θα μοιάσει στην αρχή σαν ζύμη, απλά θα είναι ψυχουλιαστή σαν ψίχουλα θα είναι, και πρέπει να μην το χτυπήσουμε αυτό για πολλή ώρα, γιατί το βούτυρο θα μας το ξεράσει, θα βγει. Οπότε με το που θα βάλω τώρα στο 2, θα σηκώσω για να δείτε τι εννοώ. Για δείξτε μας λίγο, κύριε Κώστα. Να πλύνω και εγώ τα χεράκια μου, γιατί έβαλα εδώ τα... Ωραία, αυτό ήταν. Σβήνω και σηκώνω. Θα πάρω ένα πιρούνι. Σήμερα δεν είμαστε καλά. Και θα σας δείξω το εξής. Δεν βοηθάει και ο κάδος τώρα. Δείτε. Αυτό. Τόσο ψυχουλιαστό. Μέσα. Και πάμε να ρίξουμε το νερό σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά αν έχετε κάδο, μίξερ, θα πάρετε και θα βάλετε όχι το γάντσο, τη φτερωτή. Δείτε τώρα με το που έπεσε το νεράκι. Γάντζο. Ναι. Αυτό είναι η φτερωτή. Και έτοιμο. Σβήνω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σηκώνω, κατεβάζω, βγάζω και έρχομαι μπροστά. Τώρα, θέλω να δείτε, γιατί σας λέω ότι όχι πολύ ώρα ζύμωμα, όχι πάρα πολύ ώρα χτύπημα τη ζύμη μας. Θα πάρω απαλά τα δάχτυλά μου, θα πάρω τα τυχόν υπολείμματα, αυτό, και θα έρθω εδώ. Δεν θα ζυμώσω επίσης πάρα πολύ ώρα. Θα βάλω λίγο αλευράκι, καλό είναι αυτό. Η ζύμη μου τώρα είναι εύπλαστη, είναι σαν μια πλαστελίνη, σαν μια σφολιάτα ουσιαστικά. Πρέπει να μπει πάλι μέσα στον κάδο ή σε ένα μπολ, όπως είναι με λίγο αλεύρι. Να το σκεπάσουμε με ένα σελοφάν. Εδώ νομίζω είναι το σελοφάν μου και το απαραίτητο. Ή να το σκεπάσουμε με το σελοφάν ή να το καλύψουμε όπως είναι όλο με το σελοφάν. Για την τάρτα με πράσα και σίγλινο θα χρειαστείτε: για τη ζύμη 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας παγωμένο, 30 γραμμάρια γιαούρτι, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 αυγό, 500 ml νερό.
Για τη γέμιση, 1 κιλό πράσα, 150 γραμμάρια σφακιανό σίγλινο ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 3 αυγά χτυπημένα, 80 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ζύμης αφού μείνει μισή ώρα μέσα στο ψυγείο σκεμπασμένο ή τυλιγμένο με σελοφάν. Θα πάρετε είτε τα χεράκια σας, εγώ έχω πάρει ούτε καν πλάστη με τα δάχτυλα, είναι τόσο αφρά τη ζύμη, λίγο αλευράκι κάτω στην επιφάνεια, το ανοίγετε, να είναι περισσότερο από ότι η ταρτιέρα σας, μια ταρτιέρα γύρω στα 27 εκατοστά, είναι μια χαρά. Τώρα, αν είχα πλάστη θα ήταν πιο εύκολο όσον αφορά το κομμάτι μου να μου πέσει όμορφο να το μαζέψω. Τώρα, με τα δάχτυλά μου θα πάω όμορφα και απαλά και θα τα αφήσω χωρίς να πειράξω καθόλου. Θα ανασηκώσω επίσης όμορφα, θα μου επιτρέψετε να το φέρω πιο εδώ βέβαια, γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλεύω εκεί. Και θα πάω κατά αυτόν τον τρόπο. Ό,τι περισσέψει από τη ζύμη θα την κόψουμε και είτε θα κάνουμε σχέδια από πάνω αν θέλουμε ή θα φτιάξουμε άλλα μικρά ταρτάκια. Τώρα, όμορφα και απαλά, θέλω να φτάσει μέχρι πάνω τα τυχώματα εδώ, να γυρίσω και να κόψω κατά αυτόν τον τρόπο. Δείτε, όταν φτάνει πάνω, κόβω, μαζεύω, κόβω, μαζεύω. Είναι τόσο εύκολο, είναι τόσο αφρά τη ζύμη. Πατ μπριζέ λοιπόν. Όλες τις ζύμες αυτές λέγονται μπριζέ. Μοιάζουν κατά πολύ με τις ζύμες κουρού. Τις γνωστές σας. Όμορφα. Όμορφα. Έχει μείνει εδώ να κάνουμε ένα μικρό ταρτάκι ακόμα. Ό,τι περισσεύματα. Θα την έχουμε και βουτυρωμένη, καλό είναι. Κι ας είναι και αντικολλητική. Και τώρα, πάμε στο άλλο βασικό κομμάτι, να κόψω λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα. Μαζεύουμε ελάχιστο νεράκι, βασικό και αυτό, αφού πρώτα πάρουμε ένα πιρούνι και τρυπήσουμε ελαφρά τη βάση της τάρτας μας, της ζύμης μας. Δεν μπορείτε να την ψήσετε την τάρτα από την αρχή. Όλα τα υλικά γιατί θα λασπώσει. Αν τη βάλετε έτσι μέσα στο φούρνο, αυτή θα σηκωθεί, θα φουσκώσει. Αλλού θα είναι φουσκωμένη, αλλού θα τρυπήσει. Δεν θα είναι ομοιόμορφη. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε μια λαδόκολλα ή ένα αλουμινόχαρτο. Το βάζουμε στον πάτο. Αν τα αφήσουμε μόνο του, φυσικά και θα το πάρει ο αέρας του φούρνου. Ρεβίθια σε όλο τον πάτο. Γυρίζω. Φασόλια, ρεβίθια, κάτι βαρύ, ριζάκι, οτιδήποτε. Και αυτά εδώ δεν τα πετάμε ούτε τα μαγειρεύουμε, έτσι. Τα αφήνουμε σε μια άκρη για την πορεία όταν θα ξανακάνουμε ταρτούλες, θα τα έχουμε στα ντουλάπια μας. Και τι κάνουμε τώρα αφού τα βάλαμε όλα αυτά. Το πρώτο, το βασικό στάδιο είναι έτοιμο. Ακούστε με προσεκτικά για όσους δεν έχετε ξανακάνει τάρτα. Θα πάρετε το ταψάκι όπως είναι, θα έχετε προθερμασμένο το φούρνο στους 175 με 180 βαθμούς. Θα την ψήσετε όπως είναι γύρω στα 20 λεπτά. Θα βγάλετε μετά πολύ εύκολα, θα μαζέψετε εδώ. Γι' αυτό άφησα να προεξέχει, είναι λογικό, έτσι, θα μαζέψετε τα ρεβίθια, θα τα αφήσετε στην άκρη και θα τα μαζέψετε σε ένα μπολ. Θα ξαναψήσετε για άλλα 5 με 10 λεπτά. Παράλληλα, θα έχουμε έτοιμα τα πράσα μας, τη ζύμη μας, τα πράσα μας, τη φάρσα μας, θέλω να πω. Το σύγκλινο που θα το σοτάρουμε. Θα χτυπήσουμε μετά τα αυγά. Μαζί με το γιαούρτι να τα ρίξουμε από πάνω. Θα ρίξουμε το τυράκι και από πάνω, τελευταία στιγμή, θα ρίξουμε και τη γραβιέρα για να γίνει μια πολύ ωραία αφράτη και ωραία στετή τάρτα. Τώρα, πάμε φούρνο. ...20 λεπτά ακριβώς... ...και ξεκινάω τώρα... ...κάνοντας τι...
κάνοντας τα πράσα. Κάνουμε τα πράσα, βάζουμε την κατσαρόλα, παίρνουμε νεράκι για να τα χνήσουμε. Τόσο είναι καλά. Τα πράσα, από τα πράσα πρέπει να πάρουμε το λευκό μέρος. Εδώ έχω το καλύτερο μαχαίρι. Άντε και λίγο από το πράσινο, όπως εδώ εγώ τώρα. Κόβουμε στη μέση και τα κόβουμε κατά αυτό εδώ τον τρόπο. Θέλουν άχνισμα, γιατί αν τα σοτάρουμε μόνο, ξέρετε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν θα είναι τόσο μαλακά, θα είναι σκληρά. Οπότε με ένα ποτήρι νερό τα αχνίζουμε, μετά βάζουμε και το λαδάκι. Στο τέλος ψιλοκόβουμε και το σύγκλινο. Μπορείτε να βάλετε μπέικον, μπορείτε να βάλετε ό,τι αλαντικό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε απάκι. Πάμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Γύρω στο 1 κιλό είναι ιδανική ποσότητα. Αγαπάμε πράσινη εποχή τους, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν μαγειρεύουμε τώρα με υλικά τα οποία δεν ταιριάζουν την εποχή. Δείτε τα πράσα, είναι απλά πεντανόστιμα, αλλά και όπως πρέπει στην κατάλληλη εποχή. Άλλα δύο. Και θα τα αφήσουμε γύρω στα 5 λεπτά να αχνιστούν. Μετά θα βάλουμε λοιπόν το λαδάκι μας. Να κατεβάσουν όλα τα υγρά. Και μόλις κρυώσουν, μετά θα προσθέσουμε το γιαούρτι με τα αυγά χτυπημένα και στο τέλος από πάνω θα αφήσουμε να ρίξουμε λίγη γραβιέρα. Θα δείτε πως είναι αρκετά εύκολο. Πάμε για το τελευταίο. Οι τάρτες γίνανε γνωστές από την λεγόμενη Kiss Lorraine. Ένα παλιό κλασικό, μια παλιά κλασική συνταγή, η οποία έκανε θράψη τη δεκαετία του 90. Αλατάκι τώρα, όπως πάντα. Σκέπασμα. Πέρα θα βάλω. Σκέπασμα. Και τα λέμε σε 5 ακριβώς λεπτά. Το πράσο έχει κατεβάσει όλη του την υγρασία και έχουμε μείνει τώρα με το σύγκλινο. Περιμένουμε να κάνει η τάρτα μας το πρώτο στάδιο ψησίματος για να συνεχίσω μετά αφού βγάλω από πάνω τα ρεβίθια με τη λαδόκολλα. Πάμε όμως να το κάνουμε βήμα-βήμα για να κάνετε την τάρτα σωστή. Εδώ τα πράσα μου και ψιλοκόβω το σύγκλινο, το μπέικον, το απάκι, ό,τι θέλετε και σας αρέσει από αλαντικό βάλτε. Για να δώσετε μια διαφορετική νότα και μια αίσθηση λίγο διαφορετική και πιο γκουρμέ να την πω, ξύσμα από ένα πορτοκάλι μέσα στη φάρσα σας. Θα θυμίσει κατά πολύ το σύγκλινο μάνης, εμείς όμως είμαστε στην Κρήτη και κάνουμε με σφακιανό σύγκλινο. Δοκιμάστε το όμως, όσοι από εσάς λατρεύετε τα αρώματα του πορτοκαλιού και γενικότερα σας αρέσει να πειράζετε τις συνταγές. Ξύσμα όμως, όχι χυμό. Και ξύσμα από πού? Από ακέραιο το πορτοκάλι. Πάμε για το τελευταίο. Ζαράκια. Θέλω να βρίσκω μέσα το σύγκλινο, όχι λιωμένο. Πάει και αυτό. Ένταση και ανακατεύω. Υγρασία δεν θέλω καθόλου, μα καθόλου, με τα πράσα και το σύγκλινο. Εδώ. 2-3 δευτερόλεπτα θέλει. Όχι παραπάνω. Έτοιμο είναι. Και σας ανακατεβάσει τα λίπτο και να ζεσταθεί και το σύγκλινο. Τώρα. Θα το αδειάσω κατευθείαν εδώ, όπως είναι, σε ένα μπολ. Θα τα αφήσω να κρυώσει λίγο. Ένα λεπτό. Εδώ. Πώς βολεύει, έτσι βολεύει, όπως δεν βολεύει εμένα.
Παίρνω και όλη την οστιμιά από τα τυχώματα. Εξαιρετικά μοναδικά αρώματα από πράσο και σύγκλινο, αλλά ακόμα δεν έχει πέσει ούτε το γιαούρτι, ούτε το κεφαλοτήρι, ούτε η γραβιέρα. Και παίρνω. Έχω βρει και φέτα και θα βάλω και λίγη φέτα. Παίρνω τώρα. Γιαούρτι και αυγά. Θα τα χτυπήσω μαζί. Δεν θα βάλω γάλα, θα βάλω γιαούρτι. Δεν θα βάλω κρέμα γάλακτος, θα βάλω γιαούρτι. Έσβησε και ο φούρνος. Στην άκρη. Ρίχνω γιαούρτι. Και ανακατεύω. Σιγά σιγά. Να γίνει ένα γιαούρτι με τα αυγά μου. Όμορφα. Και μόλις κρυώσει το μείγμα με το πράσο και το σύγκλινο, τι θα κάνω. Θα βάλω μέσα το κεφαλοτήρι. Από πάνω θα αφήσω να ρίξω την γραβιέρα. Θα ρίξω και λίγη φέτα, μιας και είχα. Κάντε το κι εσείς, τα υλικά δεν σας δίνω. Λοιπόν, θα κάνω μια παύση, θα φτιάξω ένα καφεδάκι ελληνικό. Καφεδάκι ελληνικό, φυσικά, μόνο δανδάλι. Πάμε διαφημίσεις, γυρίζουμε πάρα πολύ γρήγορα και συνεχίζουμε. Να βγάλω και την τάρτα από μέσα, να την ξαναψήσω, να βγάλω από πάνω τα ρεβίθια με τη λαδόκολλα. Συνεχίζουμε με τάρτα και έχουμε σουφλάκια, κοτόπουλο με σάλτσα ranch, αλλά και πορτοκαλένιο χαλβά χωρίς ίχνος λιπαρής ουσίας.